2. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 2-10-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε σχολιάσει τα ειρηνικά λεγόμενα, τα 9 δηλαδή αιτήματα που απευθύνουμε ως σώμα στον Κύριο. Τώρα ακολουθεί μια ενότητα που την ονομάζουμε αντίφωνα. Η λέξη δηλώνει έναν αντιφωνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επίσης και έναν διάλογο μεταξύ χωρών και ιερέα. Αν δεχθούμε ότι οι ψάλτες εκπροσωπούν τον λαό, τότε ο διάλογος εκτείνεται μεταξύ λαού και ιερέα. Μάλιστα η παρουσία του ιερέα είναι καταληκτική, κλείνει δηλαδή τον διάλογο, ανάγοντάς τον στον τόπο του Θεού. Τα αντίφωνα εκτείνονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα κλείνει με τη φράση «αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη σύ χάριτι». Η φράση όμως αυτή είναι η εκφώνηση της τελευταίας φράσης μιας ευχής που λέγεται «Μυστικός από τον ιερέα». Έχουμε λοιπόν τις πρώτες μυστικές ευχές στη Θεία Λειτουργία. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε νομίζω δύο λόγια για την παρουσία μυστικών ευχών στη Θεία Λειτουργία, ένα πολυσυζητημένο θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μυστικές ευχές της Αγίας Αναφοράς. Από πολύ παλιά στη χειρόγραφη παράδοση που διασώζεται, μην ξεχνάμε ότι τα παλαιότερα χειρόγραφα είναι του 1ου αιώνα, έχουμε περιπτώσεις παρουσίας μυστικών ευχών. Φαίνεται ότι ήταν στη διάκριση εκάστου επισκόπου, ανάλογα με το ποίμνιο που είχε να ποιμάνει, να αποφασίσει αν οι ευχές θα εκφωνούνται, ορισμένες ευχές βέβαια, θα εκφωνούνται ή αν θα λέγονται μυστικός. Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό, γιατί και οι δύο τρόποι εμφανίζονται. Εν παρενθέση, σας λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική μελέτη του καθηγητή Γιώργου Φίλια πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν έντονη κατά τον 20ο αιώνα, λόγω της πρακτικής που ακολούθησαν οι χριστιανικές οργανώσεις, οι οποίες επέλεξαν να εκφωνούνται οι μυστικές ευχές κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσουμε σε μια διανοητική παρακολούθηση της Θείας Ευχαριστίας. Ιδίως αυτοί που ξέρουν λίγα γράμματα και κατανοούν τα κείμενα, εύκολα γλιστρούν προς διανοητικές επεξεργασίες. Φεύγουν από το μυστήριο και από το βίωμα, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, και ασχολούνται με τα νοήματα.
Μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις είναι συγκλονιστικές σε αυτές τις ευχές και εύκολα παρασύρεσαι σε ανάλυση νοημάτων. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, για να προφυλαχθείς από την αίρεση, για να εμπεδώσεις μέσα σου την πίστη, για να αναπτύξεις τη σκέψη. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, όχι όταν τελείται λειτουργία. Στη λειτουργία τα παρατάς όλα, διαλύεσαι εντελώς. Δεν σκέπτεσαι στη Θεία Λειτουργία με τον τρόπο που σκέπτεσαι εκτός Θείας Λειτουργίας. Σκέπτεσαι με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Θεία Λειτουργία δεν χρειαζόταν καμιά λέξη να ακούγεται, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από το ένδυμα, από το σχήμα, από τη σάρκα, από τη μορφή, αναπαυόμαστε πάνω σε λέξεις που παράγουν προτάσεις και που εκφέρονται ως λόγος. Υπήρξαν εποχές που είχαμε εκτεταμένες σιωπές. Ακουγόντουσαν μόνο εφήμνια, οι καταληκτήριες λέξεις των ευχών. Και υπήρξαν εποχές που ακουγόντουσαν τα πάντα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε αυτό πάνω που συζητάμε για τις μυστικές ευχές. Ο τρόπος με τον οποίο θα απαγγελθούν αυτές οι ευχές και θα ακουστούν και ίσως είναι το πιο σημαντικό θέμα. Τον 5ο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητάει να εκφωνούνται τα αναγνώσματα εμελώς, κάτι μάλιστα που αργότερα αναφέρεται σε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί εμελώς? Γιατί πρέπει να διαλυθεί η μορφή, πρέπει να προηγηθεί το πνεύμα, όχι το γράμμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι διανόημα να το απαγγείλεις με στόμφο για να καταλάβει ο άλλος νοήματα. Είναι υπόμνημα, υπομνημίσκει δρόμο, οδό. Σε παραπέμπει σε ένα δρόμο ο οποίος καλεί σε βιωματική σχέση, με ό,τι εμπεριέχει μέσα αυτή η βιωματική σχέση. Εμελώς λοιπόν. Η πρακτική που εμφανίστηκε μέσω των θρησκευτικών ή χριστιανικών, αν θέλετε, οργανώσεων ως προς την εκφώνηση των μυστικών ευχών και μάλιστα με επιτηδευμένο τρόπο παγίδευσε πολλούς πιστούς σε συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διασώζεται ακόμα στον Ορθόδοξο μοναχισμό, ιδιαίτερα στον Αγιορείτικο, η προφύλαξη από τα συναισθήματα. Σε μια Θεία Λειτουργία που τελείται σε Ορθόδοξο μοναστήρι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει κάτι. Όπως όταν ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε τη μάνα μας να ζυμώνει, χωρίς να σχολιάζουμε και χωρίς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, και βλέπαμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης να γίνεται σιγά σιγά ψωμί. Αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Μετέχουμε παρακολουθώντας μέχρι να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή την πράξη. Έρχομαι τώρα πάλι στα αντίφωνα. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά σου, έχε μας κοντά σου, κατανόησέ μας.
κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας, δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης «τη σι χάριτη», δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν. Δηλαδή ανανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει εκείνος τη χάρη του. Γι' αυτό την ονομάζουμε δωρεά. Και όμως επιθυμούμε κάτι να του προσφέρουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε την Κυρία Θεοτόκο, της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Σε κάθε αντιλαβού του ιερέα προσθέτουμε το παρηγορητικό μας σχόλιο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς, ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του Θεού. Έχουμε λοιπόν να του προσφέρουμε την Παναγία και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από εμάς, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεαολογία του Χριστού που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά φτάσαμε μέχρι τον Χριστό. Υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να δώσουμε, γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα είναι η λέξη. Να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε». Σε αυτή την πρόσκληση, επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να απαντήσουμε. Προχωράμε να ενωθούμε με τον Κύριο Ιησού. Τα τρία αντίφωνα είναι λοιπόν ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με τον λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό, την ελπίδα ότι θα μας κάνει παιδιά του. Στις τρεις σύντομες ευχές που λέει ο ιερέας, η απόλυξη λέγεται εκφόνος. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία των κειμένων, θα δούμε ότι έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων υπάρχουν ψαλτικά μέρη συγκεκριμένα. Προέρχονται από δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», ή τον ψαλμό 145, «Ένι ψυχή μου τον Κύριο», άλλοτε αποσπάσματα, άλλοτε και ολόκληρους ψαλμούς, τους οποίους ψάλουν οι δύο χοροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλο, μοιράζονται δηλαδή τους στίχους. Και το τρίτο στάσιμο, στο τρίτο αντίφωνο, ψάλλονται οι μακαρισμοί εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, και όπως ξέρετε έχουμε 8 ήχους. Οι τρεις σύντομες αναφορές των τριών αντιφώνων ουσιαστικά μας συνδέουν με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι δηλαδή έκφραση της σχέσης στρατευόμενης και θριαμβεύουσας Εκκλησίας, γι' αυτό και επικαλούμαστε συνέχεια της Παναγίας Αχράντου Υπερευλογημένης, ημών Θεοτόκου, ή
πάντων των Αγίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν ίδιο καταναλογία περιεχόμενο. Είναι μια δοξολογία τριαδική δηλαδή. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία, γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι καταλήξεις των τριών αυτών ευχών είναι τριαδικές. Πάμε τώρα σε αυτό που ονομάζουμε μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Έλεγα στα εισαγωγικά που είχαμε πει τις προάλλες ότι η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει μια αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη βέβαια. Δεν ήταν τότε ένα βιβλίο στην αρχή όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή σε ένα μακρύ ξύλο, σε έναν κοντό, ήταν τυλιγμένο το Ευαγγέλιο και ήταν και κατά ομάδες. Αργότερα όταν έχουμε τις πρώτες περγαμηνές και έχουμε φύλλα που τα σειράπτουν, γίνεται ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πηγαίνει ο διάκονος ως υπηρέτης του ναού, αν δεν υπάρχει διάκονος πηγαίνει ο πρεσβύτερος, ποτέ δεν πάει ο επίσκοπος. Θα στείλει δηλαδή ο επίσκοπος τον βοηθό του. Πηγαίνει λοιπόν ο βοηθός του επισκόπου, διάκονος ιερέας, παραλαμβάνει αυτό το βιβλίο και το φέρνει στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία και όχι μια αφηρημένη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν κατά ιστορικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Λουκάς και άλλους έχει ο Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής στο τέλος του πρώτου αιώνα και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη μεγάλη εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτό το απόσπασμα του Ιουστίνου
που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία, η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Έρχεται λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση της Εκκλησίας, υψώνεται ως Λόγος του Θεού και χαρακτηρίζεται ως σοφία. Αλλά αυτή η σοφία που υψώνεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ενυπόστατη σοφία, γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία και το άνοιγμα αυτής της ιστορίας στη Βασιλεία. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή. Από τα 52 αναγνώσματα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία κατά τις 52 Κυριακές, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες τώρα τι συμβαίνει όταν οι κινητές εορτές καταργούν μερικές από τις ακίνητες εορτές, ας βάλουμε συμβολικά 52 αναγνώσματα, 52 Κυριακές. Βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Στη Θεία Λειτουργία δεν εκδιπλώνεται όλο το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο όλα τα Ευαγγέλια. Τι διαλέγουν οι πατέρες και βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα στη Σαμάρια ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, μια παραβολή. Στις παραβολές είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την παρουσία, την εικονολογική της Βασιλείας του Θεού. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή μια ιστορία. Παρουσιάζει μια ιστορία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη. Παραδείγματος χάρη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Στην παραβολή αυτή ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν μπορούν και να θέλουν δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Σαμαρίτης από το πουθενά θα τον πλησιάσει. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι αποσπάσματα, όχι συνεχής ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή έχει ανάγκη από σχόλια και τα σχόλια υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ακολουθίες. Είναι ό,τι υπάρχει μαζί με την Αγία Γραφή. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και στις μεγάλες κυρίως γιορτές το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται ουσιαστικά από τα τροπάρια, τους ύμνους, τους κανόνες όπως λέμε, ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις, απόλυτη υμνολογία, από όλα τα λόγια και από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μικρής εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές
που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτή η δέηση που κάνει ο ιερέας: «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, φώτισε, άναψε μέσα μας, φιλάνθρωπε, το της θεογνωσίας ακύρατον φως». Το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το φως που δεν φθήρεται, που είναι ιερό φως, και άνοιξε μας στους οφθαλμούς της διανοίας, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Δεν κατανοείται το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτό θέλει να πει η ευχή, αυτό θέλει να μας πει ο ιερέας, αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία. Δεν κατανοείται αν δεν υπάρχει ένα φως που θα το στείλει ο ίδιος ο Θεός, αν δεν φωτιστεί ο κάθε πιστός από τον Θεό να κατανοήσει το περιεχόμενο των ευαγγελικών αναγνωσμάτων. Κάτι συμβαίνει εκεί, στη Θεία Λειτουργία, κάτι συμβαίνει. Μερικοί μεγάλοι, οι επαρκείς, που ήταν και οι διδάσκαλοι, κάθονταν και μελετούσαν στίχο-στίχο και έβγαζαν συμπεράσματα και ο λαός τους εμπιστευόταν. Είναι οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι εσπερινές, παραδείγματος χάρη, ομιλίες, οι περίφημες αυτές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου έκανε ερμηνεία όλη σχεδόν της Αγίας Γραφής, σχολαστικά, κατά στίχο, είναι ένας προφορικός λόγος. Τον ενδιέφερε τον Χρυσόστομο τώρα να ερμηνεύσει τις αποχρώσεις ορισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής? Όχι. Τον ενδιέφερε να μοιήσει αυτό το σώμα όλο, όλο το σώμα των πιστών, σε ένα ιερό άκουσμα. Να μοιήσει σε ένα άκουσμα ιερό ακριβώς. Υπάρχει μια μοίηση, μια μυστική εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κάθεσαι 2 ώρες, 3 ώρες, ακούς κάποιον, φεύγεις, δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά έχει γεμίσει η ψυχή σου από κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι η μοίηση. Εκείνο που έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα, αυτά τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, τα έχω ακούσει τουλάχιστον 40 φορές, 50 φορές, από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, λόγω της εκπαίδευσης, τελειώνοντας το γυμνάσιο, όταν πια είχα ενηλικιωθεί. Ξέρετε ότι έρχονται μέρες σήμερα που τρελαίνομαι από αυτό που ακούω, κάτι που δεν το είχα προσέξει τις υπόλοιπες 39-49 φορές, και αυτό είναι μοίηση. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Είναι διαχυμένα σε όλη τη λατρεία τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καταρχήν θα έπρεπε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να το διδαχθούμε όλοι. Αλλά τα άλλα τρία, γιατί να τα διδαχθούμε και τα τρία? Το θέμα έχει απασχολήσει μεγάλους πατέρες κατά καιρούς και έχει γίνει απόπειρα να συνενωθούν τα Ευαγγέλια. Πρώτος ο Τατιανός, επίσκοπος Ρώμης, είχε επιχειρήσει μια τέτοια σειραφή και είχε ένα σύγγραμμα που το έλεγε το Διατεσσάρων Ευαγγέλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για έναν αχταρμά που δεν διαβάζεται. Θέλω να πω ότι τα Ευαγγέλια, και να μην πω η Αγία Γραφή, δεν διαβάζονται όπως διαβάζεται ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η μικρή είσοδος ήταν η αρχαία έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό, περίπου δηλαδή το 650 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβολίζει αυτή η λαμπάδα πάντοτε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως. Με τη λαμπάδα λοιπόν αυτή μπροστά πηγαίνει στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται σοφία. Σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει σοφία. Αλλά αυτή η σοφία, όπως είπαμε, είναι ενυπόστατη. Έχει πρόσωπο. Είναι ο λόγος του Πατρός, ο λόγος του Θεού. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο ιερέας με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού και υπάρχει ειδικό τυπικό για την ένδυση και μέχρι σήμερα καμιά φορά γίνεται αυτό και είναι μια εξαιρετική ακολουθία αυτή η ένδυση του επισκόπου. Όταν λέω η ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω. Είναι ενδύματα που έχουν εικονολογικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός μέσα σε έναν δοξασμένο Χριστό. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι, γίνεται φανερά μέσα στο εδώ και στο τώρα της ιστορίας. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος εκφώνος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία, όπως είπαμε λοιπόν, είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του Λόγου, δηλαδή στη είσοδο του Λόγου στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο Λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Λόγος είναι πάντα παρόν. Ο Λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό μέσα σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο Λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ακούμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης.
Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και λέει ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού του λόγου, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στον Ιερό Ναό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο λαός το τραγουδάει αυτό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Και το κάνουμε αυτό γιατί αυτός έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια, 1, 2, 3, ανάλογα, και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη, εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία. Αμέσως μετά ξεκινάμε με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ύμνο. Εκφωνεί ο διάκονος του Κυρίου Δεηθώμεν, ο λαός, Κύριε Ελέησον, ο ιερέας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός. Αμήν. Βλέπετε αυτές τις εκφωνήσεις που έχουν διαλογικό χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Άγιος. Είσαι Άγιος. Είσαι Άγιος, Θεέ μας, και γι' αυτό σου αναπέμπομαι τη δόξα σε σένα, στο γιο σου, στο
στο πνεύμα σου. Και αρχίζουμε να ψάλουμε τον Τρισάγιο ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Εκεί υπάρχει μια ευχή του ιερέα, ας την ονομάσουμε μυστική ευχή ή ας την ονομάσουμε χαμηλόφωνη ευχή. Χαμηλόφωνα ο ιερέας, ενώ υψάλλεται ο Τρισάγιος ύμνος, λέει αυτή τη συγκλονιστική ευχή που δείχνει ποιοι είμαστε εμείς που καλούμαστε να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Ο Θεός είναι Άγιος και αναπαύεται σε Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος. Είναι αυτός που εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε τα σύμπαντα. Τα χαρίσματα που φέρει ο άνθρωπος προέρχονται από το Θεό. Είναι δικά του χαρίσματα. Ο Θεός καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς. Ως ταπεινοί μπορούμε να τον δοξολογήσουμε. Και ονομάζεται Τρισάγιος αυτός ο ύμνος, γιατί έχουμε τρεις φορές το Άγιος. Και μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί ο ιερέας αυτή τη χάρη που μας στέλνει ο Θεός και να του ζητήσει να μας επισκεφθεί. Να μας επισκεφθεί μέσα στη Χριστότητά του. Μετά από αυτό ο διάκονος λέει στον ιερέα «Κέλευσον δέσποτα». Διάταξε δηλαδή. Ο ιερέας πηγαίνει στον τόπο που είναι η πρόθεση και λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό δηλώνει ότι έχουμε την προετοιμασία μιας νέας εισόδου. Δεχόμαστε τον Κύριο που έρχεται. Το «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ναι μεν παραπέμπει στην περίφημη είσοδο της Κυριακής των Βαΐων που μπαίνει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και τα παιδιά τον τραγουδάνε και του λένε αυτό τον ύμνο, αλλά προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν επανέρχεται ο διάκονος, λέει «Ευλόγησον δέσποτα την Άνω Καθέδρα» και ο ιερέας «Ευλογημένος». Αυτό θέλω να το δείτε ως εξής. Υπάρχει μια καθέδρα, ένας θρόνος. Ο θρόνος αυτός βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το έσχατο σημείο στον άξονα από τη Δύση στην Ανατολή. Η πορεία μας είναι από τη Δύση στην Ανατολή. Το έσχατο σημείο είναι αυτός ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος δεν κοιτάει προς την Ανατολή, κοιτάει προς εμάς. Επομένως εμείς εκεί κατευθυνόμαστε, σε αυτόν τον θρόνο κατευθυνόμαστε. Σε αρχαίες εκκλησίες ή σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς υπάρχει και σήμερα αυτός ο θρόνος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο όπως το ονομάζουμε, όπου στη μέση είναι ο θρόνος του Επισκόπου, εις τύπον Χριστού όμως. Είναι Χριστός αυτός ο θρόνος. Επομένως δοξολογούμε Αυτόν που είναι ο στόχος μας. Ο λαός τραγουδάει το Άγιος ο Θεός, ο ιερέας ή ο διάκονος και ο επίσκοπος μαζί με το ιερατείο δοξολογούν τον Κύριο. Thank you.
Για να κατανοήσουμε το τμήμα αυτό της Θρυσάγιας Δοξολογίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτον την περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που μας παραδίδει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής πράξης μας είναι αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει εκεί: «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδήσε δύνατο», που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει, «εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τη σχεσίν αυτών και κράζοντες φωνήν μεγάλην λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και αρνίο ασφαλώς είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό. «Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Δεύτερον, τον ύμνο των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς: «Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού και υμνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Τρίτον, την αποκάλυψη που μας παραδίδει ο προφήτης Ιεζεκίηλ: «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθεν μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη η δόξα Κυρίου επί τόπου αυτού». Τέταρτον, την αποκάλυψη του Ισαΐα, πολύ σημαντική: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκησαν κύκλο αυτού και κέκραγεν έτερον προς το έτερον και έλεγον Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Αυτά τα τέσσερα σημεία που μνημόνεψα μπορούμε να κατανοήσουμε πώς διαμόρφωσαν αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα θα δεχθούμε ότι είναι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα αρχαία τυπικά. Άλλο αν αυτή η έναρξη έχει μετατεθεί νωρίτερα και παρεμβάλλονται ορισμένα αιτήματα εντωμεταξύ. Επομένως, η πρόθεσή μας όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία είναι να πορευθούμε γύρω από μια καθέδρα όπου ίσταται ο Κύριος και εκεί να επιτελέσουμε ρόλο αγγέλων, να δοξολογήσουμε τον Κύριο τραγουδώντας ο ένας στον άλλον τον Τρισάγιο ύμνο. Αυτόν τον Τρισάγιο ύμνο τον λέμε τρεις φορές. Είναι ένας ύμνος που αναφέρεται στο Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά και στο καθένα από τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα οι σχολιαστές πατέρες λένε ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και εξηγούν γιατί αυτό το Άγιος ο Θεός. Επειδή ως Πατήρ είναι αρχή της θεότητος. Το Άγιος Ισχυρός γιατί η δύναμη του Θεού εμφανίζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι η δύναμη του Πατρός. Τι θα πει εμφανίζεται δια του Υιού? Αυτός που νίκησε τη φθορά και το θάνατο είναι ο Υιός και αυτό το μυστήριο επιτελέστηκε επί του Σταυρού. Δέχτηκε να ταπεινωθεί έως εσχάτων για να νικήσει. Και έρχεται αργότερα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα αυτής της μάχης με τον θάνατο που είναι η Ανάσταση. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αθανατίζει αυτή την πράξη. Την κάνει αιώνια αυτή την πράξη του Θεού. Έρχεται μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα
και φέρνει τη νίκη του Ιού ως παρούσα κατάσταση, διαρκώς παρούσα κατάσταση. Αμέσως μετά το Τρισάγιο ύμνο ακολουθεί το λεγόμενο προκείμενο της ημέρας. Παλαιότερα και μέχρι τον 7ο αιώνα, πριν από την ανάγνωση του βιβλικού αποσπάσματος, είτε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είτε από τις πράξεις ή από τα Ευαγγέλια, σε αυτό το σημείο ψαλόταν από τον λαό και μάλιστα αντιφωνικά ολόκληρος ψαλμός. Ανάλογα με την περίοδο που ήθελαν να τονίσουν, διάλεγαν έναν ψαλμό και τον έψαλαν αντιφωνικά. Σήμερα δεν ψέλνεται τέτοιος ψαλμός, αλλά έχει παραμείνει από την αρχαία αυτή παράδοση να εκφωνούνται δύο στίχοι ψαλμού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι δύο στίχοι αντιστοιχούν στους ψαλμούς που έψαλαν κατά την αρχαία παράδοση, αλλά έχουν κάποιο περιεχόμενο αυτοί οι στίχοι. Οι στίχοι δεν είναι εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι αυτόνομο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι το λεγόμενο προκείμενο. Και λέγεται προκείμενο γιατί κείται πρώτων αναγνωσμάτων. Ο διάκονος μας καλεί να προσέξουμε, πρόσχομεν. Ο αναγνώστης εκφωνεί τους στίχους του προκειμένου. Ο διάκονος λέει, γιατί μας είπε να προσέξουμε, γιατί εδώ έχουμε σοφία. Ο αναγνώστης λέει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, παραδείγματος χάρη εκ της προς Κορινθίους, εκ της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε. Ο διάκονος ξαναλέει να προσέξουμε, πρόσχομαι, και ο αναγνώστης απαγγέλει την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη την ώρα ο διάκονος θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες και το λαό από την ωραία πύλη. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θυμιάτισμα. Είναι το μόνο σημείο της Θείας Λειτουργίας όπου το θυμίαμα έρχεται από την αρχαία εποχή. Αυτή η πράξη θυμιάματος υπήρχε μόνο σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη γύρω στον 5ο αιώνα στην Εκκλησία σε εκείνο το σημείο. Βέβαια υπήρχε ένα λεγόμενο αλληλουιάριο, δηλαδή τραγουδούσε ο λαός εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε ανάγνωση εκείνη την ώρα, υπήρχε μόνο θυμίαμα και τραγούδι. Αυτό το θυμίαμα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προέρχεται βέβαια από το τυπικό των εβραϊκών λειτουργικών πράξεων, από το τυπικό του ναού του Σολομώντα, και μάλιστα εκείνη την ώρα κανονικά ο διάκονος προσάγει το θυμιατήρι στον ιερέα λέγοντας «Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα». Και ο ιερέας λέει μια ευχή που εμείς δεν την ακούμε, «Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, θυμία μάση προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής,
και έχει αυτή την συγκλονιστική έκφραση «ο προσδεξάμενος», το θυμίαμα, «εις το υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος». Δηλαδή έχουμε μια πράξη πέμψης και μια ελπίδα αντικατάπεμψης. Αυτός είναι ένας δυναμικός διάλογος που γίνεται μεταξύ του λαού και του Θεού του. Το θυμίαμα λοιπόν αυτό συνδέεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες στιγμές σήμερα που θυμιά ο ιερέας μέσα στο ναό, αλλά η μόνη στιγμή που είναι ιδρυμένο το θυμίαμα είναι αυτή η στιγμή πριν από τα αναγνώσματα. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπήρχε θυμίαμα πριν από τον 6ο αιώνα. Η εισαγωγή του θυμιάματος γίνεται μετά τον 6ο αιώνα. Σίγουρα θα υπήρχε προσευχητικό θυμίαμα, δηλαδή στις προσευχές τους οι άνθρωποι θα είχαν θυμίαμα. Αλλά μέσα στη Θεία Λειτουργία το θυμίαμα μπαίνει τότε. Στο σημείο αυτό επίσης, που έχει να κάνει πια με το Ευαγγέλιο και όχι με το Αποστολικό Ανάγνωσμα, υπάρχει μια πολύ σημαντική χαμηλόφωνη ευχή, κάτι ανέφερα προηγουμένως, όπου ο ιερέας ζητάει ένα ιδιαίτερο φωτισμό για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αυτή η ευχή επίσης τέθηκε στη Θεία Λειτουργία αργότερα, δεν είναι πολύ αρχαία, τέθηκε μετά από τις θεολογικές αναζητήσεις που έγιναν μετά τον 4ο αιώνα, κυρίως μέσω του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ευαγρίου του Ποντικού. Στην ανάπτυξη αυτή τη θεολογική επιχειρήθηκε να κατανοηθεί ο δρόμος που θα μας οδηγούσε στη θεογνωσία, στη γνώση περί του Θεού, άρα και στην κατανόηση των Ευαγγελικών Λόγων. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, μια μεγάλη μορφή του 4ου αιώνα, υποστήριξε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, ώστε η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των αισθημάτων του, να εννοήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Αυτό δημιούργησε, είναι αλήθεια, μια ακρότητα, μια εσωστρέφεια δηλαδή του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Ευάγριος, μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή, που επηρέασε και το μοναχισμό και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η παρουσία του Θεού χωρίς να έχει λογική αιτία. Και υποστήριξε ότι πρέπει η νόηση του Θεού να γίνει δια του νοός. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εκπομπή να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ. Η ώρα είναι 3. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.